Στην έκδοση ψηφίσματος καταδίκης του περιστατικού της ρατσιστικής επίθεσης σε βάρος προσφυγόπουλων στην Κόνιτσα θα προχωρήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως αποφασίστηκε στην σημερινή συνεδρίαση μετά από πρόταση του Περιφερειακού Συμβούλου Μάκη Χατζηεφρεμίδη. Ο κ. Χατζηεφρεμίδης έκανε λόγο για ένα περιστατικό λυπηρό σε μια περιοχή που γνωρίζει από προσφυγιά και βρέθηκε στο επίκεντρο αρνητικής δημοσιότητας. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, αναφερόμενος στους δράστες της επίθεσης, έκανε λόγο για άτομα που καθοδηγούνταν από τον επικεφαλής τους από μακριά. Ο τόπος αυτός έδειξε όλα αυτά τα χρόνια ότι σέβεται με τον ίδιο τρόπο και τους πολίτες αυτού του τόπου της Κόνιτσας, αλλά και όσους κατά καιρούς πέρασαν από την περιοχή ως φιλοξενούμενοι, πρόσφυγες, καταδιωκόμενοι κλπ. Είμαι ένα από τα παιδιά των προσφύγων που ήρθαν στην Κόνιτσα. Είμαι η δεύτερη γενιά και νιώσαμε όλοι μας, και εγώ αλλά πολύ περισσότερο οι γονείς μας, τι σημαίνει το να είσαι πρόσφυγας καταδιωκόμενος από μια άλλη χώρα, σε νέα χώρα την οποία επέλεξες αναγκαστικά. Μας προξένησε στην Κόνιτσα, κύριε Περιφερειάρχη, πολύ μεγάλη λύπη, γιατί κατάφερε η περιοχή δι' αυτών να βρεθεί στο επίκεντρο της αρνητικής δημοσιότητας. Με την επίθεση εναντίον φιλοξενούμενων νέων από άλλες χώρες στην Κόνιτσα, από κάποια άτομα τα οποία καθοδηγούμενα από τον επικεφαλής τους από μακριά με κουκούλες επιτέθηκαν σε αυτούς τους ανθρώπους που φιλοξενούμε στην Κόνιτσα. Αυτή η φράση του κυρίου Χατζηεφρεμίδη προκάλεσε την αντίδραση του εκλεγμένου με την παράταξη η Ελληνική Αυγή για την Ήπειρο Κώστα Αναγνώστου, ο οποίος κάλεσε τον κύριο Χατζηεφρεμίδη να απαντήσει πώς γνωρίζει για τον τρόπο που δόθηκαν οι έντολες και τον παρότρινε να προσφύγει στη δικαιοσύνη για να δώσει τα στοιχεία που έχει. Και από ποιους είναι ο αρχηγός με τις κουκούλες που πήραν εντολές? Άρα γνωρίζει κάτι που δεν θα το ξέρει ο εισαγγελέας. Δεν θα πρέπει να πάω να καταθέσω ο κύριος Χατζηεφρεμίδης στον εισαγγελέα όταν λέει κάτι στο Περιφερειακό Συμβούλιο? Αν ξέρει, λέει, πήρε τηλέφωνο ο αρχηγός τους. Ποιος είναι ο αρχηγός τους? Δεν θα πρέπει να ξέρουμε. Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχρημάνης έκανε λόγο για ενέργειες οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με το ελληνικό και το ορθόδοξο πνεύμα. Έχουμε υποχρέωση να καταδικάζουμε τέτοια επεισόδια, ανέφερε μεταξύ άλλων. Οι κονιτσάτες είναι, όπως είπε ο Μάκης, τα πράγματα. Δηλαδή έχουν ζήσει δύσκολες καταστάσεις και από τον εμφύλιο και μέχρι σήμερα. Γι' αυτό εγώ λέω ότι η ψυχή είναι η ίδια, όποια και να είναι. Είναι ψυχή. Θεωρώ ότι οι ενέργειες αυτές δεν έχουν καμία σχέση με το ελληνικό πνεύμα και το ορθόδοξο πνεύμα. Κατόπιν αυτού συνηγορώ ότι αυτό που είπε ο κύριος Χατζηεφρεμίδης πρέπει να το ακολουθήσουμε. Είμαστε όλοι ψυχές του ίδιου Θεού και είμαστε οι Έλληνες, γι' αυτό λέμε τη λέξη φιλοξενία, έτσι τη βάζουμε μπροστά απ' όλα, και η Ορθοδοξία ακόμα ψηλότερα στη συνέχεια που πήρε όλα τα μηνύματα και τα έκανε πράξη. Λοιπόν, θεωρώ ότι έχουμε υποχρέωση να καταδικάσουμε τέτοια επεισόδια. Σύμφωνα με την έκδοση ψηφίσματος, ήταν η επικεφαλής της Ήπειρος Ανατροπής και της Συμμαχίας Ηπειρωτών, ενώ τοποθετήθηκαν και οι επικεφαλής των υπολείπων παρατάξεων. Ομοίως έχουμε ήδη καταγγείλει την εξέλιξη αυτή. Είναι επίθεση αποφασιστοειδή σε ανήλικα παιδιά, που βεβαίως πρέπει να καταγγελθεί με τον πιο έντονο τρόπο. Παράλληλα, θεωρούμε ότι πρέπει να επιμείνουμε στα ζητήματα που έχουμε θέσει πάρα πολλές φορές και αφορούν τη δυνατότητα αυτών των ανθρώπων να ζουν σε ανθρώπινες συνθήκες. Και πρόεδρε, καλά είναι να λέει κανείς καταδικάζω τη βία από όπου και αν προέρχεται, αλλά πρέπει να ψάξει να βρει και τις ρίζες που φτάνει αυτή η βία. Και αυτή η βία, έτσι, και αυτοί οι άνθρωποι που ταλαιπωρούνται και μεταναστεύουν από τόπο σε τόπο και προσπαθούν να θρέψουν τα παιδιά τους ή να τα μεγαλώσουν ή να τα μάθουν γράμματα, έτσι. Κάποιοι άλλοι βάλαν το χέρι στις χώρες τους και τους διώξαν και τους στείλαν εδώ και σε άλλες χώρες. Εν τω μεταξύ, η ανεξαρτητοποίηση των Περιφερειακών Συμβούλων της Συμμαχίας Ηπειρωτών Μάκη Χατζηεφρεμίδη και Δημήτρη Χαμπίπη ανακοινώθηκε κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Οι δύο Περιφερειακοί Σύμβουλοι κατέθεσαν κοινό κείμενο στον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, ενώ ξεχωριστό κείμενο αναμένεται να καταθέσει ο Περιφερειακός Σύμβουλος Γιώργος Ζιάκας σχετικά με τη στάση που θα κρατήσει.
Ο Μάκης Χατζηεφρεμίδης στην τοποθέτησή του ανέφερε πως η ανεξαρτητοποίηση γίνεται καθαρά για λόγους δεοντολογίας, αφού ο επικεφαλής τους κατεβαίνει στις εκλογές με άλλη παράταξη, που στηρίζεται από το ΣΥΡΙΖΑ. Την απάντησή του έδωσε στη συνέχεια ο Γιώργος Ζάψας, λέγοντας πως αυτή η κομματική δεοντολογία πληγώνει την ανεξαρτησία της αυτοδιοίκησης. Για λόγους καθαρά πολιτικής δεοντολογίας, μετά από τη δημιουργία νέων περιφερειακών παρατάξεων, εγώ, ο Χατζηεφρεμίδης ο Μάκης και ο Χαμπίβης ο Δημήτρης, καταθέτουμε λοιπόν την ανεξαρτητοποίησή μας. Ως ανεξάρτητα πλέον μέλη θα συνεχίσουμε να εκτελούμε τα καθήκοντά μας και μέχρι τη λήξη της αιτίας του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ο Γιώργος Ζάκας και αυτός με την ίδια λογική θα καταθέσει την άποψή του και δημόσια πρώτα στην κοινωνία και στη συνέχεια προς το Περιφερειακό Συμβούλιο. Όμως φίλε Μάκη και φίλε Δημήτρη, αυτή η κομματική δεοντολογία πληγώνει την ανεξαρτησία της αυτοδιοίκησης. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πραγματικά, γιατί ήσταν φίλοι, σύντροφοι, συνοδοιπόροι. Κάναμε σημαντικά πράγματα εδώ 5 χρόνια. Και θέλω να σας ευχηθώ καλή τύχη από την καρδιά μου. Και αυτό που μας απασχολεί είναι η έλλειψη συνοχής στα επίπεδα λειτουργίας καθαρά μιας παράταξης. Ήμασταν μια παράταξη, κάναμε μια συμφωνία να πάμε μέχρι 31 Αυγούστου, αλλά όμως αυτό δυστυχώς δεν γίνεται. Εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν γίνεται αυτό. Δεν υπάρχει καμία απολύτως επικοινωνία. Ο κύριος Ζάψας καλά κάνει, μπήκε μπροστά, κάνει τον αγώνα του.